Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια η οποία διαρκεί αρκετά χρόνια τώρα και έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου τα τελευταία χρόνια κερδίζοντας συνέχεια, άρα έχει αποκτήσει τις πολιτικές αντοχές και το πολιτικό κεφάλαιο να διαχειριστεί μια σειρά από καταστάσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω εγώ. Για το Δέλτα Νιτάφ, που έχει μια σημασία να το πούμε, έχει δώσει και μια συνέντευξη ο Παπάς που λέει ότι θα ήταν καλύτερα να λείπει. Τι γίνεται με το Δέλτα Νιτάφ? Στη συζήτηση αυτή συμμετέχουν τρεις οι οποίοι μπαίνουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε μια διακινδύνευση. Δηλαδή εμείς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν, που είναι οι δύο από τους τρεις δανειστές θεσμούς. Και είναι και το Δέλτα Νιτάφ, το οποίο δεν μπαίνει σε καμία διακινδύνευση. Όχι. Επειδή αυτοί δεν μπαίνουν σε καμία διακινδύνευση, λοιπόν, έχουν την πολυτέλεια, ας το πω έτσι, να κάνουν έξω από το χορό τους πιο άγριους. Με αυτήν την έννοια, στην περίπτωση που δεν υπήρχε το Δέλτα Νιτάφ ως παράγοντας αυτής της διαπραγμάτευσης, όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν να χάσουν κιόλας, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν και εμείς φυσικά, θα ήταν ευκολότερο να έρθουν σε κάποιο είδους συνεννόηση. Πάντως, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει και το ευρύ λαϊκό κίνημα που στάθηκε δίπλα του από τα τελευταία 5 χρόνια διαπυρός και σιδήρου. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Επί 5 χρόνια τρώγαμε ξύλο, ας πούμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι σε αυτήν την φάση, ας πούμε, θα δείξει μια υποχωρητικότητα η οποία θα πηγαίνει πέρα από το λαϊκό συμφέρον. Αλλά από την άλλη, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή κιόλας να υπάρχει μια μεγάλη στήριξη κοινωνική σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Δηλαδή έγινε προχτές, ας πούμε, μια συγκέντρωση ανθρώπων οι οποίοι ανησυχούν για την παραμονή της χώρας στην ΕΕ. Πιστεύω ότι η ουσιαστική παραμονή της χώρας στην ΕΕ θα γινόταν μέσα από μια υποστήριξη της σκληρής διαπραγματευτικής θέσης κυβέρνησης και όχι με ένα άδειασμα εκ των έσω. Διότι όταν πηγαίνεις και διαπραγματεύεσαι και άλλους λέει εντάξει, κάνε και συγκέντρωση, ό,τι σου βάλουν μπροστά σου, υπόγραψέ το, δεν γίνεται έτσι.